πες μου, τι είπε. Τίποτα, κάπως για την γλώσσα ένα σχόλιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νιώθω ότι αυτή η γλώσσα, η κυπριακή, είναι η πιο κοντινή γλώσσα στα αρχαία ελληνικά. Μάλιστα. Και είναι πολύ καλό, τα λέγαμε και πιο πριν, είναι πολύ καλό αντί να λες ζεστάθηκα, να ακούς τουλάχιστον τη λέξη πύρωσα. Ναι. Που το λέμε και στην Κρήτη, που είναι πολύ κοντά επίσης στα αρχαία ελληνικά. Δεν μπορεί να ειρωνεύει, δεν το λέω για τον κύριο Λαζόπουλο, γενικά. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να μην είμαστε τόσο νεοέλληνες πια. Ναι. Για όνομα δηλαδή αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια ειρωνία των Ελλήνων της Ελλάδας. Αισθάνομαι, έχω ακούσει διάφορα σχόλια σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Δηλαδή προτιμάς να ακούσεις γλουμπλουμπλουμπλουμπλου. Ναι, πώς είναι δυνατόν να έχουμε δεχτεί στο σπίτι μας τα Τούρκικα τόσο εύκολα, το έχω πάρει τόσο που είναι μια πολύ δύσκολη. Δεν είναι, ας πούμε, τα γαλλικά είναι πιο. Τα ιταλικά, τα αγγλικά είναι πιο. Πιο οικείο. Αλλά έχει γίνει οικείο το να ακούμε Τούρκικα και μας φαίνεται περίεργο το να ακούσουμε κυπριακά. Είναι λάθος, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μεγάλο λάθος. Εγώ πραγματικά πες ό,τι θέλεις για την παραγωγή. Ναι, γιατί παιδιά, συγγνώμη τώρα. Έχετε ένα άδικο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε και οι δύο και προσυπογράφω και εννοείται. Αλλά όμως έχει μια αιτιολογία. Ότι την ξένη γλώσσα που δεν την αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορούμε να την κοροϊδέψουμε. Ενώ μια γλώσσα που μοιάζει, είναι η δικιά μας με ιδιωματισμούς. Δεν σου μιλάει για την οικειότητα που αισθάνεσαι. Να σου πω κάτι. Πια όταν δηλαδή έχεις ακούσει τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολύ Τουρκία, σου φαίνεται οικία αυτή η γλώσσα. Γιατί να μην ακούμε τα κυπριακά. Θα σου πω κάτι το και οποίο να είναι πιο οικία. Και να μιλάνε με την τοπιολαλιά, ας πούμε, της πατρίδας μου της Λάρισας. Πάμε μια, λέμε η Γιάννης, η Κώστας. Δεν θα γίνει αντικείμενο χλεβασμού από τον Λαζόπουλο, που ούτως αλλιώς ο Λαζόπουλος μπορεί να γίνει. Χλέβαζε και τους πατριώτες μας. Δηλαδή έλεγε είχε ίσως ο Ταλουγάκ. Το κορόιδευε. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εγώ λέω το εξής. Όταν ακούς και το έχω ακούσει από αρκετό κόσμο ότι αχ δεν καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό με στεναχωρεί. Διότι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω πάντα. Αυτές τις λέξεις. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι αυτές τις λέξεις και αυτός ο τρόπος ομιλίας. Μιλάει και γρήγορα, δεν είναι έχει να κάνει με τα αρχαία ελληνικά. Ναι. Πολύ όμως έχει να κάνει με τα αρχαία ελληνικά. Μια, δύο, τρεις θα το καταλάβεις και θα το νιώσεις γιατί είναι μέσα σου. Στη ζωή τους μιλάνε έτσι ή μιλάνε. Δηλαδή στη ζωή τους πώς μιλάνε. Επειδή εσύ έτσι μιλάνε. Ναι. Εσύ τους καταλαβαίνεις πληρώς. Ναι, εντάξει, εγώ και λόγω καταγωγής από την Κρήτη δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ας πούμε λένε ξυπάζομαι. Λένε ήντα μου κάμνεις. Μα τόσο όλο και θέμα και όλες. Μία, δύο, τρεις την τέταρτη αυτό